ο πλήθων με διορατικότητα είχε επισημάνει την επερχόμενη καταστροφή. Είχε δει τους παλαιολόγους να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, και ένας από αυτούς, ο Δημήτριος, δεν δίστασε να φτάσει ως την προδοσία, καλώντας τους ξένους να εισβάλλουν και να εξοντώσουν τους άλλους Έλληνες. Πλήθον από καιρό είχε προτείνει διάφορα ριζοσπαστικά μέτρα. Αν και αριστοκράτης, υπεράσπιζε το λαό και πρότεινε μέτρα για την ανακούφισή του που καταπλήσουν σήμερα τους σύγχρονους μελετητές. Οι κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις αποτελούν προάγγελο σοσιαλιστικών αντιλήψεων. Ζητά μέτρα για τους αγρότες που ήταν η πιο αδικημένη τάξη, άνθρωποι πάμπτωχοι που δούλευαν εξουθενωτικά από τα χαράματα ως τη νύχτα στα χωράφια των αρχόντων, κάτω από απάνθρωπες και απίστευτα άθλιες συνθήκες διαβίωσης, διατροφής και όρων εργασίας. Οι αγρότες εκείνο τον καιρό ήταν σχεδόν το σύνολο του Βυζαντινού λαού. Ο πλήθων προτείνει κάτι πρωτάκουστο για κάθε φεουδαρχία. Φυσικά και για τον Βυζαντινό τιμαριωτισμό. Τη γη θα την κατέχουν μόνον εκείνοι που την δουλεύουν και την καλλιεργούν, και μόνο στο χρονικό διάστημα που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Μόνον έτσι θα διορθωθούν τα πράγματα στην Πελοπόννησο. Τούτον δε ούτως ως περέφηνα πάντων συντεταγμένων. Αρίστηναν ως εγώ με, επανόρθωση ισχύει Πελοποννήσω τα πράγματα. Ζητά εθνικοποίηση του στρατού και κατάργηση των μισθοφόρων που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά νέμο μαζώματα, άνθρωποι εξόλης και πρόολης. Ήταν ντροπή, έγραφε, και μεγάλος παραλογισμός να στηρίζεται κανείς τα κοινωνικά αυτά κατακάθια για να υπερασπίσει την τιμή και τη ζωή του. Κατηγορητήριο του πλήθωνα είναι και η άποψή του για τον μοναχικό βίο και τους μοναχούς που δεν εργάζονται και εννοούν να εισπράττουν από το δημόσιο ταμείο, ενώ ταυτόχρονα τα μοναστήρια κατέχουν τεράστια κτηματική περιουσία. Εξάλλου, η συνείδηση του πλήθωνα εξεγείρεται για τη χρήση απάνθρωπων ποινών και βασανιστήριων. Καταδικάζει τους ακροτηριασμούς και τις θανατώσεις που γίνονται μεθοδικά και με φρικτές διαδικασίες, συνήθειες που επικρατούν με μεγάλη επίδοση και πολλές επινοήσεις σε Ανατολή και Δύση. Η τεγάρ των ακροτηρίων λόβει αυτή βαρβαρικόντε και ούχ ελληνικών, ουδέ το ημετέρω γέννη πάτριον, έσχιστόντε δια της χώρας ορώμενον το πάθος. Με άλλα λόγια, ο ακροτηριασμός είναι συνήθιο βαρβαρικό και όχι ελληνικό, ούτε προγονικό για το γένος μας, και είναι έσχος να βλέπουμε τέτοιο πράγμα στη χώρα μας. Αλλά οι παρενέσεις του πλήθωνα προς τους άρχοντες ρίχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Προσέχτηκαν μόνον από ελάχιστους διανοούμενους, ενώ οι άρχοντες τις απέρριψαν. Και ήταν φυσικό. Οι προτάσεις του πλήθωνα ισοδυναμούσαν με ανατροπή του βυζαντινού τιμαριωτισμού, δηλαδή της ιδιάζουσας βυζαντινής φεουδαρχίας. Αλλά κι αν ακόμα μπορούσε να εισακουστεί αυτός ο αδιόρθωτος γεροουτοπιστής, η πένθυμη καμπάνα για το Βυζάντιο είχε αρχίσει να χτυπάει από καιρό. Και ενώ οι Τούρκοι ήταν έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας, οι Βυζαντίνοι άρχοντες ξένιαστοι εξακολουθούσαν την ίδια πολιτική, τις ίδιες μηχανογραφίες, σαν να μην είχαν επίγνωση για το τέλος που τους περίμενε. Εξάλλου οι φανατικοί διέδιδαν διάφορες προφητείες για την Κωνσταντινούπολη, πως τάχα ήταν προορισμένη από το Θεό να τουρκέψει. Βλέποντας τούτη την κατάντια ο πλήθωνας, απελπισμένος προτίμησε να φύγει στο μακρινό Μιστρά, να μην βλέπει, να μην ακούει. Ανήσυχος αλλά και πεισματικά πιστός στην ιδέα για μια αναγέννηση του ελληνισμού, ο επίμονος αυτός γέρος
Έπαιρνε καθημερινά τα καλντερίμια του Μιστρά χειμώνα καλοκαίρι, τριβελίζοντας το μυαλό του με διάφορα κοινωνικά σχέδια που πολλά τα έστελνε στους Ιταλούς φίλους του, σχέδια άμεσα εμπνευσμένα από τον ιδιότυπο πλατωνισμό του. Ύστερα καθόταν τη νύχτα και έγραφε. Έγραφε να προφτάσει να πει τα λόγια του πριν τον συναντήσει ο θάνατος. Δεν πρόφτασε. Ο θάνατος τον βρήκε πάνω στα χειρογραφά του, ένα δειλινό του Μιστρά στα 1452. Μια μικρή ομάδα από πιστούς φίλους του που τον παρέστηκε του έκλεισε τα μάτια. Ωστόσο ο σπόρος είχε ρηχτεί. Το τελευταίο του έργο είχε τον τίτλο «Νόμων Συγγραφή». Το 1459, 7 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Ιταλός φίλος του, ο ουμανιστής φιλόσοφος Μαρτσίλιο Φιτσίνο, πραγματοποιούσε στην Φλωρεντία την επιθυμία τόσο του πλήθωνα όσο και του Κοσμά του Μέδικου, ιδρύοντας την περίφημη Πλατωνική Ακαδημία, πρωτόφαντο κέντρο πολιτισμού της Δύσης. Ένα χρόνο αργότερα, τα χειρόγραφα του Πλήθωνα περιήλθαν στα χέρια του Γεώργιου Σχολάριου, που ήταν τότε πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης με το όνομα Γενάδιος. Όταν τα διάβασε ο συντηρητικός ιεράρχης, οργίστηκε πάρα πολύ με το περιεχόμενό τους. Το θεώρησε ασεβέστατο και αντιχριστιανικό, γι' αυτό και έκαψε το χειρόγραφο σαν έργο αιρετικού και αντίχριστου. Γλίτωσαν μόνο μερικά αποσπάσματα. Καθώς γράφει ο Τατάκης, οι θαυμαστές του Πλήθωνα δεν συμμερίζονταν τη γνώμη του Σχολάριου. Ένας Ιταλός κοντοτιέρος, ο άρχοντας της μικρής ιταλικής πόλης του Ρίμινη, ο Σιγισμούνδος Μαλατέστα, βρήκε στο Μιστρά τον παραπεταμένο τάφο του Πλήθωνα και μετέφερε το λείψανό του στην Ιταλία. Σήμερα, ο Έλληνας Πλήθωνας αναπάβεται στο Ρίμινη, στην παλιά εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, δίπλα στα άλλα σκηνώματα των σοφών της Αναγέννησης. Ίσως να περιμένει τον γυρισμό του στην πατρίδα. Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα εις την πατρίδα.